Ανδρέα Σταύρου. Τώρα εκτελεί με φάλτσο η κεφαλιά, ευκαιρία γκολ. 2-1. Να πως γυρίζει το παιχνίδι με το Λοκόκ στο 46. Πάει πανηγύριζει έξαλα ο στόπερ της Καρνιώτσας, ΑΕΣ Καρνιώτισα. 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα των πολεμικών. Αλκμαρ Τβέντε, Citavision Sports 4, στις 10 παρατέταρτο Φιωρεντίνα Ίντερ, Citavision Sports 1. Για τον Μαρτίνιου, ο Ουκρανός, πολύ ωραία άνοιξε την μπάλα για τον Τεμέλο, απέναντι στο Λοκόμ. Ο Βραζιλιάνος θα χάσει καθαρά την μπάλα. Πόλιανετς, χέρια στο κεφάλι, συνειδητοποιώντας ότι ο ίδιος είχε σπρώξει την μπάλα στο βάθος της εστίας. Όρτος από το κλέψου. Πέντε λεπτά αργότερα μπήκε το δεύτερο γκολ. Νάτος εδώ ο Ράγιος. Προσεγγίζει, μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Έχασε από τον Λόκομπε και τον Πόλιανετς. Ολιβέιρα, είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Με αρκετές φάσεις. Πίσω από τους δύο, οπότε τα παίζει όλα για όλα, ψάχνοντας τον κόλ της ισοπάρισης ο κομμαντής. Είναι επαναληπτικός αναγέννηση δόξα μετά το 2-1 για την ομάδα της Καλλιπωριάς. Και αγώνα, κύπελο Ελλάδας, πρώτα από την δεύτερα φύλλα. Κατοχή για την κάρτα. Πήρε από τον Κέζο, μπροστά η πάσα πήρε από τον Κραντίν. Πρόλαβε, αλλά είναι εκεί κοντά του ο Λοκόμπι. Έχει επιλογές, κάθε την πάσα στον Πεπέ, πέρασε πάρα κάτω από τα πόδια του Γοσκανιάν, αλλά ο Λοκόμπι με το στήθος κατεβάζει στον αντίστοιχε. Κάνε πάσα στον Πεπέ, αυτό τον Εγκλέζου, τα κουνάκια των Μακρύεμ, την πάρα στον Κωνσταντίνο. Έρχεται ο Σκοπελίτης, την δεξιά στον Τσαμπούρι, ο Πόλιανος πάει κοντά του, ο Λοκόμπι διώχνει σε πλάγιο. Κρέμα στον Μωράης. Ο Βινίσιος θα βρει τον Περτόλιο και αμέσως για τον Σωτήριο δεν τα κατάφερε. Αντάβοβης. Την μπάλα παίρνει ο Βινίσιος, σε καλυμπωστά για τον Γιαννιώτα, η σέντρα για τον Σωτήριο. Βουίδερ. Βάζεται και ο Όρτος. Έρχεται βοήθεια από τον Γιαννιώτα, πάει απέναντι ο Κέρος, έφερε και ο Βινίσιους. Μπήκε και ο Βάντε στην περιοχή, η σέντρα δεν ήταν καλύτερη, ο Κάνιας να κερδίσει και κάνει επιθετικό φάουλ. Έδιωξε την μπάλα ο Βίλερ, επιμένει με τον Λαρένα η ΑΕΚ. Λοκόμπε, δεν μπορεί ο Τρισκόσκι, ο Πόλεβιτς και ο Λαρένα. Τον Πόλεβιτς ανοίγεται ο Μιντίκης, πάει από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ. Με τέσσερις παίκτες να περιμένουν τη σέντρα τον Μιντίκη, τον Λοκόμπε να την διώχνει την μπάλα. Επίσης η σέντρα του είναι πάρα πολύ καλή. Κότο Παγιές. Το γύρισμα εκεί που ο Λοκόμπε δίνει ύψος στην μπάλα μαζεύει ο Καερί. Παολίνιο στον Ρούντι. Γκόμες θα ανακοπεί από το Λοκόμ. Συστάσεις. Ο Ρούντι για τον Ετμάρ. Τιμίου να απομακρύνει, να κερδίσει ο Χριστοδούλου για τον Κάλεζιτς. Με τον Λοκόμπε πάντα μπροστά του. Ποιος έβαλε σωστά το σώμα του και κέρδισε την κατοχή. Στον Κονέ. Είναι ανέβει ο Χριστοδούλου. Θα φανεί αυτό με την είσοδο του. Μάλιστα.
Δερίνια η οποία προσπαθεί να ανέβει με τον Ευθυμίου, το πλάγιο το οποίο κερδίζει από την... Δεν πέρασε η πάσα του. Έρχεται με δύναμη ο Σόουζα που δεν πέρασε πάντως από τον Λοκόμ. Προωθείται ο στόπερ της Καρνιώτσας, δίνει για τον Χριστοφή. Πάντως λίγα μέτρα φορά εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι ο Στυλιάνου. Θα χάσει την μπάλα. Λοκόμπε προσπαθεί να κερδίσει. Πέφτει στο έδαφος πέναλτι. Την φάση μπροστά του. Φάση που ξεκίνησε από την λαθασμένη έξοδο. Και εδώ και ο Μπάουμαν. Η μεγάλη... Ενώ Πόλιαρετ πάει να πατήσει άμεσα απέναντι από τον Έγκρι και το κάνει 2-1 στο 23ο λεπτό. Κοιτάξτε την κίνηση που κάνει η Διαγώνια, φεύγει από κανονική θέση, βάζει την μπάλα μπροστά και στέλνει εκεί που ο Έγκρι δεν μπορεί να αντιδράσει. Να αναπαυτεί στην αιστεία της δόξας για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Έρχεται βοήθεια στον Γιαννιώτα, πάει απέναντι ο Πιέρος, έρχεται και ο Βινίσιους. Είχε κοβάντες στην περιοχή, σε τραδένει με καλύτερη και ο Κάνιας να κερδίσει και κάνει θετικό φάουλ. Πάντως για την ώρα χαρά λέμε παρατηρούμε ότι είναι πολύ περισσότερα τα ανεβάσματα του Χριστοφή παρά αυτά του Βουίλερ και δεν ξέρω αν και αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκει η ΑΕΛ να σημαδεύει διαρκώς τον Γεωργιάδη. Στο σημερινό αγώνα προσφορά του αυθεντικού έτοιμου καφέ Mr. Brown αλλά και των 100 σημείων εξυπηρέτησης της GAP Axe Express. Λοκόμπ. Κέρδισε το φάουλ, γρήγορα το σύπασα για τον Αντάμοβιτς, για τον Λοκόμπε, θα κρατήσει παρά την πίεση του Κάλαζιτς. Λοκόμπε θα κερδίσει και θα περάσει, τώρα για τον Όρντος. Τον Ναμεράιρα στις τελευταίες οδηγίες. Λοκόμπε. Η μπάλα πάτησε, έπεσε, έδωσε φάουλ ο Νικολαίδης. Για να το ξαναδούμε. Δεξιού εξτρέμ στον Σταύρου. Λοκόμπ για τον Όρντος, ωραίο το 1-2. Η παλιά του Λοκόμπ όμως είναι σε ένα χώρο στο ύψος του πέναλτι που... ...και κάνει την σέντρα πέναλτι. Απομακρύνθηκε πάρα από το σκοπελίδι και κέρδισε ο Λοκόμπ. Έκανε σέντρα, έγινε κεφαλιά, παρακατέληξε έξω. Καερίνος. Λοκόμπ. Τίμημα μπροστά για τον Μπολιάνες. Δεν πέρασε η πάσα του. Έρχεται με δύναμη ο Σόουζα που δεν πέρασε πάντως από τον Λοκόμ. Προωθείται ο στόπερ της Καρνιώτσας, δίνει για τον Χριστοφή. Το σούτ και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Να λοιπόν το τέρμα στο... Αντάμοβιτς γυρίζει στον Λοκόμπε. Πώς θα πάει σε γέμισμα, θα κάνει πάσα, έχει επιλογές, κάνει το γέμισμα δεξιά για το Σάλιακα που έπιασε. Λειτουργήσε Σωτήρη με τα σπουδαία αντανακλαστικά του. Λοκόμπε, Σάλιακας. Είναι πίσω στο Βοσκάνι, αν και αυτός το Λοκόμπε. Ανοίγεται αριστερά ο Δημητρίου. Ο Λοκόμπε κάνει παλιά μπροστά για το πάσο. Αλλά μακριά. Θα κερδίσει τώρα ο Ανταμοβίτς και θα δώσει στον Λοκόμπ. Ακόμα 10 λεπτά από τώρα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Είχαν την δυνατότητα να σημειώσουν γκολ και δεν τα κατάφεραν. Και... Λοκόμπε. Και Γκραντίν ώστε να μην περνάει εύκολη πάσα από τα μπάκα της Καρνιώτσας προς τα εμπρός και αυτό που ζητά συνεχώς από τους αμυντικούς. Και φάουλ, όχι, αφήνει το πλεονέκτημα ο Σάλιακας με την πίεση του Ακοράν, ο Λοκόμπε
Η σέντρα που βγαίνει καλή, κεφαλιά προσπάθεια από τον Κύπρο, έρχεται ο Δημητρίου. Με τον Λοκόμπε να τροφοδοτεί τον Πολιανέτς. Πασέκ Λοκόμπε στη σέντρα για τον Όρντος, η κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κρατσούνοφ. Θυμόμαστε ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Λοκόμπε, Πεπέ, αριστερά τον Μάτ. Σέντρα με το δεξί, Γιώχνο Λοκόμπε, έρχεται ο Κοπέλη. Γιγέρμε. Έψαξε τον Ολιβέιρα, δεν μπόρεσε. Ο Αλονέφτης τώρα. Αποκούστηκε πάρα, δεν μπόρεσε ο καιρός. Ο Δεδίες συνεχίζεται. Ο Πόλιανες πάει στον Βάντερμαν. Ο Λοκόμπε θα κερδίσει την κεφαλιά από τον Περτόλιο. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης της 1-9 που πράγει στον πρώτο επίπεδο. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Κοτσέι Σάου. Δόφνια θα γυρίσει στον project, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα, απομάκρυνε και ολοκληρώνει την μπάλα. Κατσαράβα σήκωσε ψάχνοντας τον Ιλουρίτζε. Πιέζει ο Λοκόμπε Τσούνοφ. Μεγάλη διαγώνια παλιά ψάχνοντας τον Ιλουρίτζε. Λοκόμπε και πάλι από πάνω του, εκμεταλλευόμενος την... Γύρισε στον project, ως όπως να φύγει η μπάλα. Έψαξε τον Ιλουρίτζε Λοκόμπε. Κάνε ο Πολιανέτς. Τελέστηκε το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Λοκόμπε ο Κόπριβετς. Με δεύτερη προσπάθεια.